Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι υποβρύχιες επιθεωρήσεις των 4 βάθρων της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους δείτες, οι οποίες περιλάμβαναν επιθεώρηση και τοπικές εργασίες συντήρησης του σκυροδέματος στη ζώνη διαβροχής. Οι υποβρύχιες και θαλάσσιες επιθεωρήσεις των 4 βάθρων της κύριας γέφυρας αποτελούν μέρος του προγράμματος οπτικής παρακολούθησης και συντήρησης του έργου, το οποίο διεξάγεται από ξηρά, από τον αέρα με τους αλπινιστές και τα ντρόν και από τη θάλασσα με δίτες, αλλά και υποβρύχια ρομποτικά οχήματα τελευταίας τεχνολογίας. Τη στιγμή που οι δίτες ήταν κάτω από τη θάλασσα και πραγματοποιούσαν εργασίες, υπήρχε ζωντανή οπτιακουστική σύνδεση με μηχανικό του τμήματος δομικής συντήρησης της γέφυρας που βρισκόταν σε σταθμό εργασίας. Οι υποβρύχιες επιθεωρήσεις είναι από τις πιο απαιτητικές εκστρατείες οπτικής παρακολούθησης και συντήρησης της γέφυρας, λόγω των σημαντικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η μεγάλη επιφάνεια του κάθε βάθρου προς καθαρισμό και το συγκεκριμένο περιβάλλον στο στενό Ρίο Αντιρίου με τα θαλάσσια ρεύματα, τον κυματισμό και τους δυνατούς ανέμους. Απαιτούν λοιπόν λεπτομερή προετοιμασία, ειδικό εξοπλισμό και μέσα, καθώς και έμπειρα καταδυτικά συνεργεία. Η γέφυρα, ορόσημο για τη χώρα μας που συνδέει την Πελοπόννησο με τη στερεά Ελλάδα, γιορτάζει 20 χρόνια. 20 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της το 2004, η γέφυρα μετά την κατασκευαστική εποπία συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο για την υποδειγματική λειτουργία και συντήρηση έργων υποδομής, χτίζοντας γέφυρες με το μέλλον. Η παρακολούθηση και οι διαδικασίες των επιθεωρήσεων και συντηρήσεων της γέφυρας είναι ζωτική σημασίας, καθώς διασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία και την ασφάλεια των πολιτών.